στρώμα είναι ορθοπαιδικό. Με αγνό παρθένο μαλλί και 288 ελαττήρια ένα τετραγωνικό μέτρο που αγκαλιάζουν το σώμα και εξασφαλίζουν ξεκούραστο ύπνο. Αχ, ευτυχώς, γιατί έχω πολύ ευαίσθητο σώμα. Και το πάπλωμα είναι με πούπουλα νεοσουχήνας. Έχω φάει νεοσουχήνα στα καρούνα. Μανά, θα σταματήσει το κλαψούρισμα. Δεν μπορώ, συγκινούμε. Καημό το είχα να στρώσω το κρεβάτι σου. 35 χρόνια το έστρωνες. Δεν σου φτάσε? Το γαμπριάτικο κρεβάτι σου εννοώ. Ωραία, το όστρωσες κι αυτό. Ικανοποιήθηκες? Εύχομαι, παιδιά μου, να είναι καρπερό. Κι αν δεν είναι, θα του ρίξουμε λίπασμα. Νίκο, ντροπή. Έλα, έλα, πάμε. Πάμε. Τι να πω? Τίποτα. Έλα. Μάλιστα. Το αποκτήσαμε και το κρεβατάκι μας. Ναι, είμαστε ακόμα, δεν μας φοβάμαι. Τσόκο τσόκο θα το στήσουμε τον οικοκυριά μας. Σήμερα το κρεβάτι, αύριο το σκρίνιο. Ωραίο στρώμα. Ωραιότατο. Θα ρίξουμε κάτι ύπνους. Είναι το στρώμα μου μόνο. Είναι το στρώμα μου μόνο. Είναι το στρώμα μου μόνο. Και μόνη μου καλό περνώ. Και ξαπλώνω μες στη μέση. Όπως κι οπότε μ' αρέσει. Δίπλα μου δε θέλω άλλον και μονάχη θα τη βγάλω. Καλά που το κατάλαβες. Μη βιάζεσαι. Δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Ήρθε η κουμπάρα! Κατεβείτε, ήρθε η κουμπάρα! Η τολίτσα μου! Τώρα δέσαμε. Δεσμίγη. Και όμως, ειδού. Γιατί, πώς είναι? Είναι κουκλίτσα, είναι ζωγραφιά, ζωγραφιά. Γιατί δεν ήρθες στο αεροδρόμιο? Προλάβαινα, ξέρεις τι δουλειές έχω εδώ. Πού είναι άλλη, έχω τρακ. Πρόσεξε, κακομοίρα μου. Μη σου ξεφύγει κανένα στέλα και γίνουμε μαλλιοκούβαρα. Είσαι τρελή. Φίκη, φίκη. 22 ώρες το ταξίδι, δεν έλεγα για τίποτα άλλο. Φίκη, φίκη. Έλα, έλα να σου τους γνωρίσω όλους. Από πού να αρχίσω? Η κυρία Βέρα είναι η πεθερά μου. Καλώς ήρθατε. Έχω ακούσει για ένα τρομερό μπακλαβά. Θα φτιάξω οπωσδήποτε. Πώς το βλέπετε, βραδάκι θα τον έχουμε? Ο πεθερός μου. Λυκούργος Μπεζεντάκος. Συμπέθερε να μαζί σου. Να είστε καλά και στα δικά σας. Από όσο ξέρω είστε ελεύθεροι. Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή. Αν έχετε κανένα καλό παλικάρι γνωστό, της οικογενείας κατά προτίμηση. Η θεία Εμιλία. Τι μου κάνετε? Καλά, γλυκιά μου. Τη νέα μας φέρνεις από την Ομογένεια? Θα σας τα πω άλλη ώρα. Θα έρθω να πιούμε τα κονιακάκια μας. Α, βλέπω είσαι πλήρως κατατοπισμένη. Ο παππούς Νίκος. Δεν χρειάζεται να σου μιλήσω για παππού Νίκο. Ο τραμερός παππούς Νίκος, ο μπουρλατιέρης. Μορτιντούτη.
αυτή, το πρακτορείο Ρόιτερ. Η Ανέτα μας. Καλωσορίσατε. Συμπεθέρα, να σε φιλήσω. Δεν είναι ανάγκη. Και ο Μιλτιάδης μας, το καμάρι μας. Έρωσο. Όξιν αγγέλιν λακεδαιμονής. Τον τάποσα. Πώς είπατε. Κουμπάρα, να έχεις την καλοσύνη, έχουμε καρδιακό άνθρωπο. Άστι, δεν πειράζει. Το Παναγιώτη το γνώρισες. Άμα γνωρίσεις Παναγιώτη, τα έχεις γνωρίσει όλα. Κουμπάρα. Κουμπάρα, πώς σε βρε. Πώς ήταν το ταξίδι. Άστα, κουμπάρα. Έχουνε περιορίσει τα γεύματα, ένα δράμα έζησα. Καθίστε να ξεκουραστείτε. Ο κουνιάδος πού είναι. Κάτσε, κουμπάρα, να ξεκουραστείς. Ή μάλλον σήκω, κουμπάρα, και πάμε πάνω να τακτοποιηθείς. Μα να πει ένα νερό. Δεν έχει ανάγκη αυτή. Αντέχει. Αντέχω, μη με βλέπετε έτσι λεπτεπίλεπτη. Έλα, τελείωνε. Πάμε. Πάω να φρεσκαριστώ και επανέρχομαι. Αμας απειλεί κιόλας. Συμπαθέστατη, ε. Δεν μοιάζει πολύ στη Θεία Βίκη. Τάλε κουάλε. Θα μου την περιγράψει κάποιος επιτέλους. Θα σε σκοτώσω. Γιατί, τι έκανα. Θες να με κάψεις ακόμα, δεν ήθες. Γιατί, τι έκανα. Με ρωτάς μπροστά σε όλους για τον κουνιάδο. Ένα σόρι μου, γνωρίζεις όλο το συμπεθεριό, θείες και ανήψια και παππούδες και εγγόνια και μου αφήνεις το καλύτερο. Έλα με τρόπο στο παράθυρο. Οχ! Ποιος είναι αυτός. Είναι το αγόρι μου. Είναι ο τύπος μου. Είναι ο άνθρωπος που αγαπώ. Είναι το δάκρυ σου. Είναι η αγάπη σου. Είναι ένα όνειρο μελαχρινό. Σκάσε. Ακουγόμαστε. Και οι τύχοι έχουν αυτιά σε αυτό το σπίτι. Το ξέρει ότι ήρθα. Προφανώς. Και δεν ήρθε το γαϊδούρι να με καλωσορίσει. Καλά. Πίσω έχει η του Λάρα την ουρά. Έλα, φτάνει. Δεν είναι και για χόρταση. Αχ, τώρα ξέρεις ποια εικόνα μου ήρθε. Που καθόμασταν στη βιτρίνα του ατελιέ και χαζεύαμε τον Νικολάκη. Για θυμίσου. Ποιος να σου το έλεγε ότι μια μέρα θα τον παντρευόσουν. Ότι θα αναγκαζόμουν να τον παντρευτώ. Καλέ, με πώς να κάθομαι κι εγώ να χαζεύω αυτόν εδώ. Μπας και αναγκαστώ να τον παντρευτώ. Το καλό που σου θέλω. Με το σωτηράκι λίγα παρεδώσε. Μωρή κουμπάρα, τέτοιο παιδί και να μην το κυνηγήσεις. Αχ, το κυνήγησα. Αλλά πού να το γραπώσεις. Αυτά είναι αγριοκάτσικα ελεύθερης βοσκής. Αχ, το γράπωσα. Εγώ στη θέση σου θα είχα τρελα... Τι το γράπωσες. Ήταν νύχτα. Το χώμα μύριζε βροχή. Ο αέρας φύσαγε σαν γύφτος. Και ένα παιδί με τρουσοτάστρα. Έλα, μωρί στο ψητό. Ε, τι θέλει να σου πω. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, έγινε το μοιραίο και δεν μου το πες. Σκάση. Λέγω τα αυτά από το τηλέφωνο. Α, θα τρελαθώ. Και τώρα τι κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ετοιμαζόμαστε για το γάμο. Πάτε κορίτσια στο χώρο. Χάνω τον άντρα π' αγαπώ. That plane leaves the ground and you're not with him, you regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. What about us? You'll always have Paris. We didn't have. We lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. When I said I would never leave. And you never will. But I've got a job to do too. Where I'm going, you can't follow. What I've got to do, you can't be any part of.
Ευτυχώς που δεν έχει όρεξη πια. Κάποτε θα έρθεις μέσα από τη νύχτα. Θα ακούω τα βήματά σου στο μονοπάτι. Να πέφτουν σαν στάλες δροσιά σε μέτωπο που καίγεται από πυρετό. Και ενώ θα ξέρω ότι είσαι πια πολύ μακριά, θα νιώθω την παρουσία σου πολύ κοντινή. Σαν να είσαι κάπου γύρω μου. Εκεί, σε παρακαλώ μην το κλείσεις. Τι κάνεις, είσαι καλά? Ούτε κι εγώ. Μπορείς αύριο κάποια στιγμή να βρεθούμε? Ό,τι ώρα θες, θα περιμένω τηλέφωνο σου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Εδώ είσαι. Νόμιζα ότι κοιμηθήκατε. Κατέβηκα να πω κάτι στη Χρυσούλα. Κι εγώ πίνω ένα τελευταίο. Για να νιστάξεις. Για να νιστάξω, για να ξεχάσω. Μάλιστα. Θα βολευτείς το ξενώνα? Α, ναι, έχω ξανακοιμηθεί. Δεν μου λες. Η Τούλα ξέρει την αλήθεια. Ποια από όλες? Τι ποια από όλες? Γιατί πατρευόμαστε. Α, ναι. Είναι δασκαλεμένη, μην τη φοβάσαι. Λέω να την πάμε αύριο για φαγητό. Να την πάμε. Αν και είναι σε δίαιτα. Όπως και εγώ άλλωστε. Μωρέ, συγγνώμη. Για ποιο πράγμα? Που σε βγάζουμε από το κρεβάτι σου. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Α, εσύ μου ζητάς συγγνώμη για την ταλαιπωρία? Τότε εγώ τι πρέπει να σου πω? Καληνύχτα. It's impossible. Για πέταμα είναι αυτή η ζυγαριά μου. Προσθέτει 1,5 κιλό. Γιατί τέτοια αδικία? Κατά τα άλλα, ωραιότατη η κρεβατοκάμαρά σας. Το σημαντικό είναι ότι έχεις εύκολη πρόσβαση στην κουζίνα. Γλιστράς τη σκάλα και πέφτεις μέσα. Τι έχεις? Τίποτα. Μελαγχόλησα λίγο. Βλέπω και αυτό τον οίκο της μαύρης. Α, παιδιά, δεν θέλω τέτοια. Για χαρές ετοιμαζόμαστε. Τούλα, οι δυο μας είμαστε. Ναι, αλλά μετράμε για 4. Κάτσε να θυμηθούμε τις παλιές καλές μέρες στη Μελβούρνη. Τι κάνεις εκεί? Έτσι νομίζεις θα ερχόμουν? Να έχει κάνει η Τουλάρα τα κουμάντα της. Άντε να ανάψουν λίγο τα αίματα. Καλή, χαμήλωσέ το. Έχουμε καρδιακούς ανθρώπους εδώ μέσα. Πρέπει να με συνηθίσουν. Απορώ που βρίσκεις το κέφι. Όχι, θα κάθομαι να πλέω το μακαρίτι. Έλα να έρχονται τα λουλούδια για τα πιάτα. Καρδιά, καρδιά, μ' απόψε μπρος τα πόδια σου πετώ. Κάντε ό,τι θες, κυρά μου, δε σου την ξαναζητώ. Κάντε ό,τι θες, κυρά μου, δε σου την ξαναζητώ. Σου το πα μια και δυο και τρεις και 7 και 8 και 10. Αν μ' αρνηθείς, δεν θέλω πια να ξαναειδώ γυναίκα. Yeah.
Το γλεντάνε. Τι ανάγκη έχουν οι φακλάνες. Καλά κάνουν. Η ζωή είναι μικρή. Οι δικές μας. Ναι, τα χρυσά μου. Ξαναπήρε ζωή το σπίτι. Να το κάνεις δαχτυλίδι με τα λιόν και μπρασελέ. Να το κάνεις δαχτυλίδι με τα λιόν και μπρασελέ. Σου το πάμια και δυο και τρεις και τα κι οχτώ και δέκα. Αν μ' αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναγώ γυναίκα. Αν μ' αρνηθείς δεν θέλω πια να ξαναγώ γυναίκα. Του γλεντιού και η κουμπάρα. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα κουμπαριάζανε. Άντε βίβα. Ξέρουνε οι χοντρές να καλοπερνάνε. Θα φύγω απόψε πριν να λύσουν τα πουλιά. Να βγει ο ήλιος να ζηλέψει τα χρυσά σου τα μαλλιά. Γρηγόρη, κοιμάσαι αγάπη μου. Πού είσαι? Εδώ, πλάι σου. Μην ανάψεις φως. Θέλω να είσαι εδώ. Σε βλέπω εγώ και είναι το ίδιο. Συγγνώμη που σου φέρθηκα έτσι εκείνο το βράδυ. Δεν πειράζει. Εγώ ακόμα σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Αγάπη σημαίνει να μην χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Κοιμήσου τώρα. Πότε θα ξαναρθείς? Καληνύχτα, αγάπη μου. Καληνύχτα. Καλησπέρα. Τι καλησπέρα δηλαδή, τέτοια ώρα. Γεια. Εσύ πρέπει να είσαι ο Σωτήρης. Εδώ και πολλά χρόνια. Πού κρύβεσαι, βρε παλιόπαιδο, όλη μέρα. Κρύβομαι. Σωτήρη ακούω και Σωτήρη δεν βλέπω. Εγώ είμαι η Τούλα. Η κουμπάρα. Α, στε ξέρεις για μένα. Σου έχει μιλήσει η Στέλλα. Στέλλα. Άσχετο, ξέρεις καμιά Στέλλα? Όχι. Τότε πώς να σου έχει μιλήσει? Έχει καλά να θες. Όχι βέβαια. Σου μοιάζω για άνθρωπος που τρώει τα βράδια. Ένα μιλαράκι θα τσιμπήσω. Είμαι φρουτού. Και κάθεται εκεί με την καρμπονάρα μπροστά του και ένα ριάκι σάλτσα τρέχει στο πηγούνι του. Σταμάτα! Μη μου μιλάς πια γι' αυτό. Και θα σου πω την αμαρτία μου. Ήμουνα έτοιμη να τον αρπάξω και να του γλύψω τη σάλτσα από το πηγούνι. Κακομοίρα, λίγα τα παρεδώσεις σου με το Σωτήρι. Κουμπαρά,
Φοβάμαι ότι αυτός είναι ο μοιραίος άντρας που θα διαλύσει τη φιλία μας και θα μας χωρίσει. Μια μέρα έμεινες εδώ μέσα, σάλταρες κι εσύ. Δεν φταίω εγώ. Με φλέρταρε. Τι έκανε? Δεν ήθελα να σου το πω, μ' ανάγκασες. Πώς σε φλέρταρε, τι σου είπε? Μου πρότεινε να φάμε μαζί. Σκέψου με τι λιγούρα κοίταζε στην καρμπονάρα. Αυτόν κοίταζα με λιγούρα. Καρμπονάρα έτρωγα και στη Μελβούρνη. Τουλίτσα, κανόνισε να σε φαλακρύς το γάμο. Άντε, δεν κοιμόμαστε, το ξημερώσαμε. Το κρεβάτι πώς θα το φτιάξουμε, τι θα τους πούμε? Γιατί, εμείς θέμε. Αν δεν αντέχει δύο κανονικές γυναίκες, είναι ελαττωματικό. Σωστά. Άντε, good night. Όνειρα γλυκά και απονείρευτα. Τι μου την πρόσφερες αυτή τη γαρμπονάρα? Το βούλωσα. Κανείς δεν βγήκε για να δει τι έχει και τι λέει το παιδί. Μα το λυπηθήκη αυγή που πόνεσε τόσο πολύ. Κανείς δεν βγήκε έχει και κλαίει το παιδί, έχει και κλαίει το παιδί, κανείς δεν βγήκε. Από εδώ. Πόσο καιρό κρύβεσαι εκεί μέσα? Όχι και καιρό. Μας έχεις για τέτοιους ανθρώπους. Σήμερα πήγαμε πρώτη φορά. Εντελώς τυχαία. Μίλα και εσύ, ρε Μίτσο. Τι να σου πω. Ούτε να σε βρίσω δεν έχω κουράγιο. Μη με βρίσεις, πληγώνομαι. Δεν το δείχνω, αλλά κατά βάθος πληγώνομαι. Είμαι πολύ χάλια. Πονάω. Φιλέ, ήρθα απόψε που πονάς. Με τσάκισε η μοναξιά. Τέρμα η μοναξιά. Είμαστε και πάλι μαζί. Γιατί εμείς οι δύο μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορείς. Είσαι τελικά της μοίρας μου, γράφτου. Αμφιβάλλεις, έπειτα από όσα έχουμε περάσει εμείς οι δύο. Κρυώνω. Νιστάζω. Λοιπόν, έχω μία φοβερή ιδέα. Πάμε να ξεραθούμε για ένα πεντάωρο και να δεις, όταν ξυπνήσουμε θα είμαστε άλλοι άνθρωποι. Στη δουλειά τι να τους πω? Θα τους πάρω εγώ να τους πω ότι είσαι αδιάθετος. Τι έχω? Μια ελαφριά πανούκλα. Μη μου πεις ότι δεν σου λείψαν αυτά. Μη μου πεις ότι δεν σου λείψαν αυτά. Από... Να σου πω ένα ένιγμα. Έχω ένα βαρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι. Τι είναι? Να το πάρει το ποτάμι. Το αυγό. Θα σου πω εγώ ένα ένιγμα που δεν θα το βρίσκει κανείς. Τι είναι αυτό που ο κατασκευαστής του δεν το θέλει? Ο αγοραστής του δεν το χρησιμοποιεί. Και αυτός που το χρησιμοποιεί δεν το βλέπει. Ξέρω. Το φέρετρο. Χριστός και Παναγία, πατέρα, τι γνωστούς γιες είναι αυτές? Για γάμο ετοιμαζόμαστε.
Έλα πάνω σου να προβάρεις τα ρούχα σου. Βίδα χρειάζεσαι. Ορίστε. Για το παπούτσι. Πρέπει να το βάλεις στη βίδα να ανοίξει. Α, ξέρεις ποια μου θυμίζεις. Τη σταχτοπούτα με το γουβάκι της. Μόνο που τη σταχτοπούτα της έμπαινε. Σαν τη σταχτοπούτα κι εσύ. Παντρεύεσαι το Βασιλόπουλο, δηλαδή τον Νίκο. Και ζήσαν αυτοί καλά. Μιλτιάδη μου, δεν έχουν όλα τα παραμύθια happy end. Τι λες, όλα έχουν. Καλά σου λέει η Βίκη. Δεν έχουν όλα καλό τέλος. Ποιο δεν έχει. Δεν έχει η κοκκινοσκουφίτσα καλό τέλος. Για τον εαυτό της. Γιατί το Λύκο τον έφαγε η μαρμάγκα. Σε κάθε παραμύθι υπάρχει και κάποιο θύμα. Άσε το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Το πλάκωσε το χιόνι. Το φάγε η βαρύ χειμώνια. Ναι, αλλά πήγε να βρει τη γιαγιά της. Μητιάδη! Καταφωνεί, τρέχα. Έρχομαι! Κι εγώ που νόμιζα ότι όλα τα παραμύθια τελειώνουν ωραία. Τελειώνουν ωραία μέχρι εκεί που ξέρουμε. Γιατί τη σταυτοπούτα δεν ξέρουμε τι απέγινε. Δεν πρέπει να πρόκοψε με το Βασιλόπουλο. Το πιθανότερο είναι ότι τότε με το γουβάκι το Βασιλόπουλο πρέπει να έκανε λάθος. Μόνο η σταχτοπούτα φόραγε 37. Δηλαδή, αλήνης ήταν το κοβάκι. Και να τη χτύπαγε λιγάκι στο κουτουπιέ, θα έκανε τον ψόφιο κοριό. Μιλιάδη! Παρόν! Και γιατί η σταχτοπούτα είπε ψέματα. Έλα, μοντέ. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Σου είπα, χρειάζεσαι βίδα. Ώστε έτσι λοιπόν, ο γάμος σου στηρίζεται σε ένα τεράστιο ψέμα. Δυστυχώς, ναι. Και πιστεύεις ότι δεν θα το μάθουν ποτέ? Θα προσπαθήσω. Άλλωστε, σε κάθε οικογένεια υπάρχουν ψέματα που δεν αποκαλύπτονται. Και μυστικά καλά φυλαγμένα. Μυστικά και ψέματα. Θυμάσαι τις ακρογιαλιές στη Μελβούρνη? Προσπαθώ να μην θυμάμαι τίποτα από τη Μελβούρνη. Τόσο πολύ σε πλήγωσε. Αν δεν ήταν η Μελβούρνη, δεν θα ήταν και η Στέλλα. Και αν δεν ήταν η Στέλλα, δεν θα ήταν και όλο αυτό το μπλέξιμο. Σωστά. Βέβαια, αν δεν ήταν η Μελβούρνη, δεν θα ήμουν κι εγώ. Ναι. Δεν εννοούσα. Όπως επίσης, αν δεν ήταν η Στέλλα, δεν θα ήταν και ο Γρηγοράκης. Μην τον λες έτσι. Έτσι δεν το λένε. Δεν είναι Γρηγοράκης, είναι Γρηγόρης. Ή μάλλον είναι ο κύριος Γρηγόρης. Έγινε και κύριος. Εύχομαι με το καλό και σε. Μην ειρωνεύεσαι. Ειλικρινά, ο Γρηγόρης είναι ξεχωριστός άνθρωπος. Τι έγινε με αυτόν? Τελειώσατε? Ναι. Θα ήθελα όμως κάποια στιγμή να τον δω. Να του πω δύο λόγια μόνο. Καλημέρα. Φίκη. Καλά ξυπνητόρια. Πού βρέθηκες εδώ, πώς μπήκες? Μη με διώξεις. Άσε με να σου μιλήσω. Τι συμβαίνει?
Δύο λόγια θα σου πω και έπειτα θα φύγω για πάντα από τη ζωή σου. Τι θες από μένα? Γρηγόρη, κάθισα και σκέφτηκα και είδα ότι σ' αγαπώ. Μ' ακούς? Σ' αγαπώ. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πιο απλό, πιο βαθύ, πιο μεγάλο. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Σε παρακαλώ, έλα να ξεχάσουμε τα παλιά και να κάνουμε μια νέα αρχή. Πάμε να φύγουμε από εδώ, πάμε να ζήσουμε κάπου αλλού, μακριά από όλους. Πάμε σε ένα νησί. Τι είναι αυτά που μου λες? Παλεύω τόσο καιρό να σε ξεπεράσω. Με βασανίζεις άλλο, δεν αντέχω, το καταλαβαίνεις? Μόνος σου μιλάς? Τι μόνος μου, ρε? Καλημέρα. Έλα, μην της κράτας κακία, μίλα της. Τι να της πω? Καλημέρα. Καλημέρα. Πού κοιτάς? Πού είναι? Τι πού είναι, ρε ηλίθιε? Εκεί κοιτούσα! Sorry, είμαι και λίγο αλήθωρος. Καλημέρα. Άσε μας λίγο μόνος, πρέπει να μιλήσουμε. Όχι, ας κάτσει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, κάτσε. Θα κάτσω? Ναι. Καλύτερα, ας κάτσω. Πρόσεχε! Την πάτησα! Τι ξενέχιασες? Δεν πειράζει. Να βάλω καφέ? Αν μιλάς σε μένα, ναι. Ένα τριπλό ελληνικό. Γρηγόρη, πάμε να φύγουμε. Πάμε στο νησί. Την ακούς? Τι λέει πάλι? Να πάμε στο νησί. Η μάνα σου, εγώ και εσύ? Θα τρελαθώ. Σώπα καημένε. Μην το λες αυτό. Λοιπόν, περιμένω μια απάντηση. Μισό λεπτό να ρίξω λίγο νερό στα μούτρα μου. Αστεία, τον ερωτεύτηκες παράφορα. Ήταν εντελώς διαφορετικός από όσους άντρες είχα γνωρίσει. Δεν είχε το δικό σου στυλ, ούτε το δικό σου τρόπο ζωής. Ένα σαραβαλάκι για αυτοκίνητο. Ένα τριάρι στην Κυψέλη, όχι δικό του, με νίκιο. Και συγκάτοικο. Αλλά είχαμε περάσει ωραία. Γελούσαμε πολύ. Μαγείρευα. Το μαγείρευες? Του άρεσε πολύ το γιουβέτσι μου. Ποιο γιουβέτσι σου? Εμένα μου είχες πει ότι δεν ξέρεις ούτε αυγό να φτιάχνεις. Σου είχα πει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Γιατί θα έπεφτες στα μάτια μου αν έφτιαχνες μουσακά? Αφού έπρεπε να σου δώσω τη χαρά να μου μαγειρέψεις εσύ. Να με περιποιηθείς εσύ. Γιατί ήξερα εγώ να μαγειρεύω? Και το κινέζικο που ήταν οι σπεσιαλιτές σου. Απ' έξω το παράγγελμα. Ψέμα κι αυτό. Να, ο Γρηγόρης δεν μου είπε ποτέ ψέματα. Άσε που με δέχτηκε όπως ήμουνα. Γιατί εγώ πώς θα δέχτηκα? Αν θες να ξέρεις, τα πρωινά που ξυπνούσαμε και με έβλεπες να λάμπω από μορφιά. Ναι. Ξυπνούσα νωρίτερα και βαφόμουνα και χτενιζόμουνα σαν την τρελή με την τζιμπλά στο μάτι. Γιατί? Γιατί αυτό ήθελες να αντικρίζεις πλάι όταν ξυπνούσες. Κάνεις λάθος, με έχεις παρεξηγήσει. Είμαι μια κανονική γυναίκα. Και όταν ξυπνάω είμαι κομμένη. Τα μάτια μου είναι πρισμένα, τα μαλλιά μου πετάνε και η αναπνοή μου μυρίζει όπως κάθε φυσιολογικού ανθρώπου. Εσύ ήθελες να με φυλάς και να μυρίζω αγιόκλημα. Πού θες να καταλήξεις? Στο ότι με σένα
καταπιεζόμουν. Ενώ με τον Γρηγόρη λειτουργούσα φυσιολογικά. Γιατί εγώ δεν καταπιεζόμουν με σένα? Καταπιεζόσουνα. Γιατί? Έμπαινε στην τουαλέτα και άνοιγα τις βρύσες για να μην ακούστηκε κανένας θόρυβος. Από τους νορμάλ θορύβους που ακούγονται όταν κάποιος χρησιμοποιεί την τουαλέτα. Μην τον ακούσει νεράιδα και σοκαριστεί. Έχω ξανακούσει, δεν είμαι εξωγήινη. Πήγαινα να κατουρίσω και σημάδευα σαν να έκανα σκοποβολή. Μην τυχόν για πιτσιλήσω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχετε όλοι οι άντρες. Αυτό ήθελες από μένα. Να μην είμαι όπως όλοι οι άντρες. Αλλά δυστυχώς είμαι. Όταν πίνω μπύρα, ρεύομαι. Τα πλητά μου τα πετάω από εδώ και από εκεί. Με τις κάλτες σκουπίζω τα παπούτσια μου. Και με τους κολλητούς μου δεν κουβεντιάζουμε για την ποιήση και τον μεταμοντερνισμό. Αλλά για γκόμενες και για ποδόσφαιρο και για μαλακίες που κάναμε στα 16 μας. Άρα γνώρισα έναν άλλον Νίκο. Όπως και εγώ, μια άλλη Βίκη. Ωραία τα καταφέρα μου. Τώρα τι κάνουμε? Ετοιμαζόμαστε για το γάμο. Συγχαρητήρια. Σε μένα μιλάς? Όχι, στον Τουβάρη. Αλλά το ίδιο κάνει. Συγχαρητήρια λοιπόν. Δεν μου δόθηκε η ευκαιρία τόσο καιρό να στα πω. Δεν πειράζει. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τα κατάφερες τελικά. Έδωσες, πήρες. Τον τήληξες. Ανέτα, άμα υπάρχει πάθος, ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω τίποτα. Μπορεί με τον Νίκο να πήραμε μια απόφαση πάνω στον ενθουσιασμό μας, αλλά πολλές φορές δεν ελέγχουμε τα συναισθήματά μας. Ξέρεις εσύ. Σου είπα δεν ξέρω τίποτα. Τι υπονοούμενα είναι αυτά? Ξέρεις εσύ. Να ξεραθείς να σκάσεις. Επιτέλους! Ξαναβρήκες τον παλιό κακό σου εαυτό. Μου είχε λείψει το φαρμάκι σου. Θα στο προσφέρω απλόχερα από εδώ και πέρα. Θες πόλεμο, γλυκιά μου. Θα τον έχεις. Τι γίνεται? Τα λέτε, τα λέτε. Να, εδώ με την Ανετούλα κουβεντιάζουμε για τις γόβες. Αυτές να βάλεις, Βικούλα μου. Κουτί σου έρχονται. Ό,τι και να βάλω εγώ, πάω στοίχημα ότι ο πεθερός θα κλέψει την παράσταση. Ναι, καλά. Με τέτοια νύφη και τέτοιο γαμπρό, εμένα θα γυρίσουν να κοιτάξουν. Περιμένεις τηλέφωνο? Όχι, αν έχει μπαταρία κοιτάω. Αχ, σε καταλαβαίνω. Έχω περάσει εγώ νύχτες να κοιτάω αν έχει μπαταρία. Το φόρτιζες? Αν το φόρτιζα, λέει. Ολημερίς το φόρτιζα, το βράδυ ξεφορτιζόταν. Ταρατατά. Όπου ένα παρανυφάκι. Είναι αυτός. Λοιπόν, παρατάω τον Νίκο για πάρτι σου. Οπα! Έλα, μη χοροπηδάς, ηρέμησε. Και στο γάμο να προσέχεις να μην πατήσεις την ουρά του νηφικού. Επίσης να προσέχεις να μην σε πατήσει η νύφη. Ανέτα! Ελάτε, πατέρα, η Βικούλα δεν παρεξηγεί πια το χιούμορ μου. Ε, νυφούλα μου. Ασφαλώς, κουνιαδούλα μου. Δεν προλαβαίνω, τελείωσε. Υπάρχουν χιλιάδες εκκρεμότητες. Εκτός αυτού, δεν καταλαβαίνω. Τι σας έπιασε και δεν θέλετε να καλέσουμε πολύ κόσμο? Εγώ συμφωνώ με τους μελοθάνατους. Ο παρτών μου, με τους μελόνυμφους θέλω να πω. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερα. Πρέπει να καταλήξουμε για τις μπομπονιέρες. Ο Νίκος θα πάει αύριο για κοστούμι. Α! Τι? Στην κουμπάρα τι δώρο θα πάρουμε? Αλλά η τουλίτσα δεν είναι πρόβλημα. Κάτι θα βρούμε. Έλεγε ότι θέλει να πάρει μια ζυγαριά. Να της πάρουμε μια πλάστιγκα. Παρακαλώ. Αχ, αχ, συγγνώμη, δεν σας ακούω. Μισό λεπτό. Πά!
πάω έξω. Μήπως πιάνει καλύτερα. Ναι, πήγαινε. Πιάνει. Το έχω δοκιμάσει. Ποιος είναι? Η κουμπάρα. Ανοιχτά είναι. Πώς σε βρεσότα, σε πεθύμισα, ξύπνησα και λέω τι να κάνει αυτή η ψυχή. Αχ, καλέ, τι ωραία είσαι εδώ. Τι μυρίζει έτσι όμορφα. Βρωμάει, θες να πεις. Έχω πάνω από μένα να καθαρίσω. Πες το μου, αυτό είναι, μυρίζει ατρίλα. Για ένα τσιγάρο θα κάτσω. Thanks. Πώς είσαι εσύ αυτό τον καιρό? Όπως ήμουν και τον προηγούμενο. Δεν έχεις αναστατωθεί με το γάμο? Γιατί, εγώ παντρεύομαι. Αυτό να μου πεις. Ψωνίστηκες? Τι πράγμα? Για το γάμο ψώνησες. Έτσι τα λέμε εμείς στην Αυστραλία. Όχι, δεν ασχολήθηκα. Ωραία. Τι άλλα? Τα ίδια. Ξέρεις, Σότο, εμείς οι δύο πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα. Επιβάλλεται δηλαδή λόγω του γάμου. Γιατί επιβάλλεται? Γιατί δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς εδώ, αλλά στην Αυστραλία ο κουνιάδος και η κουμπάρα έχουν πολύ στενή επαφή. Σαν πώς στενή? Να, πάνε μαζί για τις Βέρες, για τα Στέφανα, διαλέγουν το στολισμό της εκκλησίας. Τι μου λες? Αμέ, τι νόμισες? Επίσης ο κουνιάδος και η κουμπάρα. Μια φορά την εβδόμαδα. Αυτό δεν το έχουμε στην Αυστραλία. Πρέπει να είναι ελληνικό έθιμο. Για συνέχισε. Πλάκα κάνω. Σηκώνω από πλάκα. Συνέχισε. Είσαι το τέρι μου.